Ο Γιώργος Νηρέας συνάντησε εδώ, στο στούντιο του Πάμε Σινεμά, τη Σοφία Φιλιππίδου. Η ηθοποιός που μας χάρισε πολλές στιγμές γέλιου, μας μίλησε για τη ζωή της, τον κινηματογράφο αλλά και τη μεγάλη της αγάπη. Για να την παρακολουθήσουμε. Καλεσμένη σήμερα στο Πάμε Σινεμά, έχουμε σε πρώτη αποκλειστικότητα την Έκτη Καριάτιδα, την κυρία Σοφία Φιλιππίδου. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στη Θεσσαλονίκη, καλώς ήρθατε στο Πάμε Σινεμά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Γεννηθήκατε εδώ, Θεσσαλονίκη, έτσι. Ναι, ναι, και μεγάλωσα και σπούδασα και έκανα και 15 χρόνια θέατρο, που είναι και τα καλύτερά μου χρόνια. Τελικά έχουμε φιλοξενήσει πάρα πολλούς, πάρα πολλές προσωπικότητες από τη Θεσσαλονίκη που έχουν γεννηθεί και μία ακόμα είστε κι εσείς τώρα. Βγάζει πολλά ταλέντα η πόλη. Πράγματι, ναι. Υπάρχει κάτι εδώ. Υπάρχει ένας ενθουσιασμός, μία χαρά, μία αγάπη για τη δουλειά μας και το θέατρο, το σινεμά, το τραγούδι. Και υπάρχει και κάτι πηγαίο. Ίσως είναι λόγω της προσφυγιάς, μπορεί να είναι μια σύζευξη των προσφύγων με τους ντόπιους και δημιούργησε αυτό το παράξενο, το τρελό που έχει ανάγκη, ας πούμε, η τέχνη. Η δύναμη του Βορρά, να λέγαμε. Λοιπόν, είπα για Έκτη Καριάτιδα και είναι η παράσταση που πρωταγωνιστείτε αυτό το διάστημα. Ξεκινήσατε από την Αθήνα, ήρθατε Θεσσαλονίκη. Επόμενος σταθμός. Καβάλα. Καβάλα. Είναι και η πατρίδα των συγγραφέων και εκεί μας περιμένουν με αγάπη και ήδη πάει πολύ καλά η προπόληση, δηλαδή θέλουν πάρα πολύ να τιμήσουν τους συγγραφείς που είναι από την Καβάλα και τους αγαπάνε και εμένα που με αγαπάνε γενικώς. Αυτό είναι, εννοείται. Ναι, ναι. Και επειδή έχουν μάθει ότι αυτός ο μονόλογος είναι ιδιαίτερος, είναι πολύ ελληνικός και αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ανάγκη κάποιες ελληνικότητες, γι' αυτό τα θέματα στρέφονται γύρω από το τι είναι η πατρίδα μας, τι είναι η Ελλάδα, τι κάναμε για την Ελλάδα, τι πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή είναι κάτι που ξαναέρχεται προς συζήτηση για να βρούμε κάποιες λύσεις προκειμένου να βγούμε από το αδίέξοδο. Είναι δύσκολο να είστε μόνοι πάνω στη σκηνή? Πολύ είναι. Πολύ δύσκολο. Μοιάζει, για να σας το περιγράψω, σαν τον σκηνοβάτη, ο οποίος ίσως πάντοτε όταν πηγαίνω στη θέση του, βέβαια είναι πολύ εξασκημένη αυτή από παιδιά να περνάνε το σκηνή απέναντι, γι' αυτό και κάθε φορά το βάζουν πιο ψηλά και πιο ψηλά και πιο ψηλά και μερικοί κάνουν και πειράματα συνδέοντας ροξίστες μεταξύ τους και περνώντας απέναντι και κάποιοι άλλοι δεν βάζουν και δίκτυ. Πιστεύω λοιπόν ότι εκεί κάπου είναι οι μονόλογοι, διότι μία ώρα επί σκηνής και κάθε φορά με άλλο κοινό, το οποίο δεν το γνωρίζω, δεν ξέρω τη σύσταση.